είχα το προνόμιο να είμαι παρόν σε κρίσιμες περιόδους της εθνικής μας ζωής. Ως ένα πολιτικό βαθιά φιλελεύθερο, οραματιστή και ρεαλιστή που πίστεψε στις δυνατότητες του ελληνικού λαού και συνέβαλε στην εθνική συμφιλίωση, περιέγραψαν μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πολιτικός εκείνος, ο οποίος δεν προχωρούσε μέσα από διακηρύξεις απλά ή ανακοινώσεις. Η πολιτική γι' αυτό ήταν μια στάση ζωής, έδινε τα παραδείγματα για τις επόμενες γενναίες. Που πίστεψε στις δυνατότητες της Ελλάδας, του λαού μας, και κατάφερε μέχρι ένα μεγάλο βαθμό να πετύχει την εθνική συμφιλίωση. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του κριτικού πολιτικού, η Νόδα Ηρακλείου διοργάνωσε μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο και τη διαρκή παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 100 χρόνια από τη γέννησή του, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, είναι πολλοί οι Κρήτες που αντιλαμβάνονται τη συνέπειά του, τον οραματισμό και κυρίως τη δυνατότητα που έχει να βλέπει πολύ μακριά και να υπηρετεί με συνέπεια πράγματα που για πολλά χρόνια τον κατηγόρησαν, τον λάσπωσαν και όμως εκεί έμεινε αμετακίνητος στη θέση τους και δικαιώνεται έστω και με τα θάνατον. Πραγματικά είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε αυτόν τον μεγάλο πολιτικό, στον οραματιστή που μπορούσε και συνδύαζε το όραμα με τον ρεαλισμό. Ότι εμείς οι πολιτικοί αυτό οφείλουμε στο λαό που υπηρετούμε. Για το όραμά του, το ήθος και την προσωπικότητά του μίλησαν στην κατάμεστη αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ο πρώην Υπουργός Κυριάκος Βυρβιδάκης, ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας και ο Λευτέρης Αυγενάκης. Μακάρι οι επόμενες γενναίες να παραδειγματιστούν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίον αν είχαμε ακούσει όταν έπρεπε να ακούσουμε, η Ελλάδα θα είχε διαφορετική πορεία. Άξια συγχαρητηρίων η Νόδα Ηρακλείου και ο πρόεδρος ο Βαγγέλης Καρκανάκης για αυτή την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, παλιούς, μαχητές, υποστηριχτές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που βρέθηκαν εδώ σήμερα, εδώ μαζί μας, να μας θυμίσουν πώς με πάθος τον στήριξαν, πώς με δυσκολίες μεγάλες κατάφεραν να τον περπατήσουν στα χωριά και στις πόλεις της Κρήτης. Και τελικά, σήμερα, έστω και μετά από πολλά χρόνια, νιώθουν οικειωμένοι και περήφανοι για τις επιλογές τους. Σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην αγάπη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την Κρήτη και το λαό της.